Επικράτησε λοιπόν στην επικράτεια του Ταγίπ Ερντογάν, όχι όμως και στις μεγάλες πόλεις. Ο Γιάννης Τζούμας είναι μαζί μας για να σχολιάσει την τρέχουσα επιχειρότητα στην γείτονα. Γιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Νομίζω να χαιρόμαστε τώρα εμείς. Ναι. Έχει χάσει. Νομίζω ότι υπάρχουν πιο αρμόδια από μένα να κάνουν αυτή την ανάλυση. Θα την επιχειρήσω να την κάνω. Τι ρώτησες ακριβώς. Λέω, εμείς τώρα πρέπει να χαιρόμαστε, έχει χάσει ο Ερντογάν, γιατί ακούω διάφορα μέσα από το πρωί να πανηγυρίζουν. Ο Ερντογάν έχασε την Κωνσταντινούπολη, έχασε την Άγκυρα, έχασε την Ατάλεια. Ναι. Ωστόσο, στο σύνολο της επικράτειας υπερβαίνει το 56% το ποσοστό που έλαβε. Καταρχήν, μας ενδιαφέρει κάθε τι που γίνεται στην Τουρκία. Αυτό να το έχουμε καθαρό, όπως μας ενδιαφέρει και κάθε τι που γίνεται στη γειτονιά μας. Πόσο μάλλον όταν έχουμε και κάποιες διαφορές, ας το πω έτσι, εν πάση περιπτώσει. Και είναι και ιστορικά φορτισμένη αυτή η επαφή και είναι φορτισμένη και η συνέχεια αυτής της επαφής. Άρα μας ενδιαφέρει άμεσα το τι γίνεται. Τώρα, γιατί έδωσε ο Ερντογάν πολιτικό κλίμα στις εκλογές, γιατί το πήρε προσωπικού, ας το δούμε έτσι. Είναι θέμα του χαρακτήρα του. Ακριβώς έτσι αντιμετωπίζει τα πράγματα, φαίνεται ότι δεν έχει μάθει να χάνει και θέλει να δίνει την κάθε μάχη και να την παίρνει προσωπικού. Αυτό δεν είναι καλό για μια χώρα γενικώς, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό είναι που σήμερα στην Τουρκία επικρατεί. Άρα λοιπόν πήρε πάνω του την προεκλογική εκστρατεία και το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή έχει χάσει όλες τις μεγάλες πόλεις, η Κωνσταντινούπολη παίζεται αλλά... Όχι, έχει οριστικοποιηθεί τουλάχιστον, ναι, με βάση τα τελευταία δεδομένα. Ότι τη χάνει και αυτή. Ναι. Είναι και εκεί λοιπόν βλέπεις ότι ωριακά το χάνει και αυτό. Λέει ότι θα πας στα δικαστήρια. Εν πάση περιπτώσει, είχαμε τα χάσει αν θα πας στα δικαστήρια για να επανεξετάσει. Ναι, αλλά τι να επανεξετάσει τώρα. Εδώ μιλάμε 10 εκατομμύρια ψήφους τώρα. Δεν μιλάμε για 2.000. Έτσι. Εν πάση περιπτώσει, χάνει τις μεγάλες πόλεις. Αυτό είναι χασούρα για τον Ερντογάν. Τώρα, εμάς, αν μας ενδιαφέρει, αν μας συμφέρει κλπ. Κοιτάξτε, δεν έχει ξεκαθαριστεί αν μας συμφέρει ένας ήσυχος και ήρεμος Ερντογάν ή ένας τσατισμένος Ερντογάν. Ενδεχομένως να μην μας συμφέρει το δεύτερο. Επίσης, πρέπει να κρατάμε μικρό καλάθι όσον αφορά τους νικητές. Έτσι. Να μην ξεχνάμε ότι οτιδήποτε, επιτρέψτε μου τη φράση, έχει πάθει η Ελλάδα από την Τουρκία τα τελευταία χρόνια, δεν το έχει πάθει από Ισλαμιστές. Το έχει πάθει από τους κοσμικούς κεμαλιστές. Ένας τέτοιος και μάλιστα αριστερών φρονημάτων ήταν ο Τσεβίτ. Με τον Κυπριακό. Άρα λοιπόν, να κατάμε εμείς μικρό καλάθι. Δεν χρειάζεται εμείς να ενθουσιαζόμαστε ή να παίρνουμε πάνω μας ή την νίκη ή την ήττα ενός Ερντογάν. Να κοιτάξουμε την ουσία. Ποια είναι η ουσία? Η ουσία είναι ότι η Τουρκία αντιμετωπίζει σοβαρότατο οικονομικό πρόβλημα. Θα το βρει μπροστά της την επόμενη περίοδο. Και αυτό δεν είναι καλό για μας. Και αυτό ήταν και το μήνυμα της κάλπης, άλλωστε. Ακριβώς. Όσο δε η Τουρκία απομακρύνεται από την ευρωπαϊκή προοπτική, τόσο εμάς δεν μας συμφέρει. Και αυτό να το έχουμε καθαρό. Και επίσης να έχουμε καθαρό και το άλλο. Ανεξάρτητα τι κάνει η Τουρκία, εμείς τι κάνουμε. Εμείς πρέπει να δούμε η Ελλάδα τι κάνει. Έχει μεγάλη σημασία αυτό. Τα νούμερα μιλάνε από μόνα τους. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα τα επόμενα 30 χρόνια θα έχει τον πληθυσμό της Μύρνης. Το έχουμε συνειδητοποιήσει. Έχουμε καταλάβει τι σημαίνει 10 εκατομμύρια ψηφοφόροι μόνο στην Κωνσταντινούπολη. 50 εκατομμύρια ψηφοφόρους στην Τουρκία. 80-90 εκατομμύρια πάει η Τουρκία. Η Τουρκία το 2030 θα έχει 100 εκατομμύρια. Η Ελλάδα θα έχει 7,5. Αυτά πρέπει να δούμε. Και όχι μόνο τις εκλογές. Και μια λεπτομέρεια καμιά φορά η οποία μπορεί να έχει σημασία, Χριστίνα. Σήμερα είδα ότι ο Δήμος τοποθέτησε μια πινακίδα οδού. Η οδός Άσα Τζένκινγκς έχει ένα παράξενο όνομα. Ναι. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι καθόλου. Τι λέει αυτό το όνομα? Είναι πίσω ακριβώς από την πηξίδα. Mm-hmm. Ο Άσα Τζένκινγκς είναι ο Αμερικάνος πάστορας. Μάλιστα. Το θυμάσαι? Mm-hmm. Ο οποίος με τη δική του συμβολή διέσωσε δεκάδες χιλιάδες πρόσφυγες. Έπεισε στην ουσία τον Κεμάλ Ατατούρκ ότι θα έχει την τύχη του καρά αλλή στοιχείο, έτσι, με το να κάνει τη σφαγή, τη σύγχρονη σφαγή των Ελλήνων στη Σμύρνη. Δεν τους συμφέρει, του είπε. Διώξτε τους. Άφησε τα ελληνικά εμπορικά πλοία να έρθουν και να πάρουν τον πληθυσμό. Τους έπεισε ο Αμερικανός πάστορας. Λοιπόν, πόσο μελάνι έχουμε χύσει, πόσο σάλιο έχουμε βγάλει από το στόμα μας. Να λέμε ότι σε αυτές τις οδούς, οι οποίες είναι ιστορικές οδοί, θα πρέπει από κάτω να γράφει ένα ρημάδι ότι αυτό το πράγμα το άγνωστο, το Άσα Τζένκινγκς, είναι
ο Αμερικάνος πάστρας, ο οποίος διέσωσε χιλιάδες πρόσφυγες στη σφαγή. Στη σφαγή, με συγχωρείτε. Ναι, τον συνοστισμό της Μύρνης. Λοιπόν, να σοβαρευτούμε. Αυτό είναι καινούρια πινακίδα. Μπήκε χθες. Δεν το γράφουμε. Δεν μαθαίνουμε από την ιστορία μας. Και όποιος λαός δεν μαθαίνει από την ιστορία του, την ξαναζεί, λένε οι μεγάλοι της γης. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, Γιάννη Τσούμα, και εμείς να συνεχίσουμε με άλλες ειδήσεις.